Κύριε Παπαδούλη, όλοι για φέτος μιλούν για το success story του τουρισμού και εσείς εδώ ως πρόεδρος του Σωματείου Διαμερισμάτων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων του νησιού μας, θα θέλαμε έτσι να μας καταθέσετε και τη δική σας άποψη από τη δική σας πλευρά σε σχέση με το πώς πήγε αυτή η σεζόν. Και μας φυσικά μας εξέπληξε θετικά. Είχαμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο ξεκίνημα της σεζόν. Βέβαια, οι κρατήσεις ήταν καταπληκτικές. Το capacity πια έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που δεν καταφέραμε και δεν το ξέραμε από πριν είναι να πιάσουμε πολύ καλές τιμές. Όπως επίσης, πάρα πολλά καταλήμματα τα οποία έχουν συμβόλαια με τα πρακτορία, δουλέψαμε τις περσινές τιμές, όχι περσινές, 2-3 χρόνια πριν, χωρίς καμία αύξηση. Δυστυχώς όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει ιδιαίτερα και νομίζω ότι τώρα θα μπούμε και σε ένα περίεργο χειμώνα όπως φαίνεται σε σχέση με την ενεργειακή κρίση και φαντάζομαι εκεί είναι και ο προβληματισμός σε σχέση με τα έσοδα τελικά της σεζόν. Κοιτάξτε, το ενεργειακό και η φορολογία βομβαρδίζει σε σημείο που δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Αυτό είναι γεγονός. Για την επόμενη σεζόν έχουμε πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Εγώ πάντα μιλώ θετικά. Έχουν προκύψει κάποιες αυξήσεις στα πρακτορία. Μικρές μεν, αλλά είχαμε να το δούμε πολλά χρόνια. Όπως επίσης ζητάνε περισσότερα δωμάτια και σε περισσότερες κατηγορίες στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πολύ ωραία. Πάντως βρισκόμαστε στον Οκτώβρη και νομίζω ότι το νησί είχε ακόμα κόσμο στους δρόμους. Οι τουρίστες είναι αρκετοί. Βέβαια, φέτος θα γίνει και μια προσπάθεια για πρώτη φορά να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν και στους χειμερινούς μήνες. Είναι ένα πείραμα, νομίζω, που έτσι βάζει σε μια διαδικασία και τα διαμερίσματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια του νησιού μας. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού? Καταρχάς, το περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ευελπιστούμε να γίνει. Σαν σωματείο δηλώσαμε αρκετά, πάνω από 620 νομίζω δωμάτια, θα μπορούν να είναι διαθέσιμα το χειμώνα. Είναι πολύ πιο εύκολο ένα μικρό κατάλημα να μείνει ανοιχτό, γιατί σαν αυτό απασχολούμενοι δεν έχουμε πολλά υψηλά λειτουργικά κόστη, ενώ ένα μεγάλο ξενοδοχείο θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά για να ανοίξει. Εμείς θετικά το είδαμε. Βεβαίως, και αν χρειαστεί περισσότερα δωμάτια, νομίζω θα μπορέσουμε να δώσουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση πώς έχει πάει, ποιες αγορές έχουν δεχτεί, αν έχουν συμφωνηθεί κάποιες αεροπορικές πτήσεις. Είναι περίοδος που έχουν κλείσει τα σλότς για το 2023, αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί. Είμαστε σε αναμονή. Αλλά είναι κάτι πολύ θετικό και το περιμένουμε. Πολύ ωραία. Να δούμε όμως λιγάκι και το πρόβλημα που επικρατεί τώρα με την εισρωή εκπαιδευτικών αλλά και άλλων ανθρώπων του δημοσίου τομέα που έρχονται από άλλες περιοχές για να εργαστούν στην ΚΟ και αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα στην ανέβρεση στέγης. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι βοηθά με κάποιο τρόπο το δικό σας σωματείο αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς πάντα δίναμε το χειμώνα με το μήνα τα δωμάτια μας, ένα μεγάλο μέρος των μελών μας. Το ίδιο κάνει και σήμερα. Το ότι υπήρξε αυτή η ανισορροπία στην προσφορά προέκυψε γιατί κάποιοι επιχειρηματίες ή ιδιώτες που χρησιμοποίησαν την αστική μίσθωση Airbnb χρήσης δεν επιθυμούν πλέον το χειμώνα να διαθέτουν τα διαμερίσματά τους για δικούς τους λόγους. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αποφασίσει πώς θα χειριστεί τη δική του επιχείρηση ή το δικό του σπίτι. Αλλά η ανισορροπία και στις τιμές και στην έλλειψη προέκυψε ότι πολλά από τα διαμερίσματα ιδιωτών χρησιμοποιούνται πάντα στον τουρισμό και αυτό θα αυξηθεί με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ πιο δύσκολα. Το κάθε Υπουργείο όταν κάνει κάποιες μεταθέσεις θα πρέπει να φροντίσει και τη διαμονή των ανθρώπων που στέλνει στην κάθε περιοχή. Πολύ δε περισσότερο σε τουριστική περιοχή όπως είμαστε εμείς. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά με αυτή την κουβέντα που κάνουμε με βοηθάτε έτσι να σας κάνω μια επιπλέον ερώτηση για το πώς βλέπετε την βραχυχρόνια μίσθωση και αν όλο αυτό που ακούγεται περί της λήψης κάποιων μέτρων για την προστασία των ξενοδόχων ή των ιδιοκτητών διαμερισμάτων σας βρίσκει σύμφωνη. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 2015 που είχε εγκριθεί αυτός ο νόμος, καταλάβαμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν φέρει τις δικλείδες ασφαλείας πρώτον στις υπηρεσίες που θα προσφέρει στον εκάστοτε τουρίστα ή ενδιαφερόμενο που θα τα νοικιάσει και δεύτερον προκύπτει μια άνηση μεταχείριση με τον κλάδο μας. Να σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα σπίτια, οι τουριστικές κατοικίες, οι βίλες υπάρχουν στον κλάδο μας και υπάρχει μια άνηση φορολογική μεταχείριση μεταξύ του κλάδου μας και αυτού που έχει προκύψει, αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι ανεξέλεγκτες οι υπηρεσίες που προσφέρονται
και αμφισβητούμενες πολλές φορές. Βεβαίως έχει γίνει ένα τεράστιο βήμα και οι υπηρεσίες του τουρισμού μέσα από βίλες και απίστευτες υπηρεσίες από καταπληκτικά όμορφες βίλες έχει μεγάλη διαφορά από το ένα διαμέρισμα ή μία κουκέτα ή ό,τι αυτό εγκρίνεται με την αστική μίσθωση. Εννοείται ότι και η Airbnb πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και να μην μπαίνει στη διαδικασία οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ενός καταλήμματος να το μετατρέπει σε τουριστική κατοικία. Όχι, κάνετε λάθος. Όλες αυτές οι πλατφόρμες νομικά είναι κατοχυρωμένες. Υπάρχει ένας αριθμός μητρώ φορολογικά που προστατεύει τον εκάστοτε που είναι σε όλες αυτές τις πλατφόρμες ή ένας αριθμός μήτε ή αριθμός γνωστοποίησης την ενδιαφέρει νομικά να κινείται σωστά και φορολογικά σωστά η κάθε πλατφόρμα. Οπότε από αυτή την πλευρά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι από την πλευρά των υπηρεσιών που προσφέρει το κάθε σπίτι και κατά πόσο φορολογείται ίσα με τα νοικιαζόμενα δωμάτια αφού υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Ένα ζήτημα που έχει προβληματίσει φέτος τα καταλήμματα, βασικά τους ιδιοκτήτες των καταλήμματων, είναι η μεταφορά των επισκεπτών από και προς αεροδρόμιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Αυτό να το αναλύσουμε λιγάκι. Καταρχάς υπάρχει τα τελευταία χρόνια έλλειψη μεταφοράς των τουριστών από το αεροδρόμιο στα καταλήμματα, όχι μόνο των ενοικιαζόμενων, γενικότερα του τουρισμού. Παίρνουμε πάρα πολλά παράπονα, διότι όταν έρχεται ο τουρίστας και περιμένει 1-2 ώρες για να βρει μέσο να κατέβει, είναι τρομερό, απογοητεύεται. Έπειτα, έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να λυθεί το θέμα, να γίνει μια συνεργασία με το ΚΤΕΛ, να αυξήσει τα δρομολόγια του προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στη συγκεκριμένη περίοδο. Βέβαια, αυτό αυξάνει το κόστος του ΚΤΕΛ, οπότε είναι ένα θέμα λίγο δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Σαν σωματείο όμως, σε συνεδριάσεις που προέκυψαν πριν από 2 χρόνια, ζητήσαμε να ενταχθεί πλέον η αστική συγκοινωνία από την ΚΟ προς το αεροδρόμιο, όπως είναι και σε άλλους προορισμούς. Ας πούμε, η Ρόδος έχει τόσο συχνή αστική συγκοινωνία. Η Αθήνα επίσης. Να πάρουμε όπου έχει αεροδρόμιο, υπάρχει αστική συγκοινωνία. Εμείς εδώ ταλαιπωρούμεθα με τα 4 είδη μεταφοράς που έχουμε. Το ένα είδος μεταφοράς είναι το πρακτοριακό, το οποίο είναι εξασφαλισμένο. Μάλιστα, το check-in γίνεται ηλεκτρονικά και είναι τρομερό. Δηλαδή, έχει φύγει πολύ ψηλά το επίπεδο μετακίνησης των τουριστών όταν είναι με συμβόλαια πρακτοριακά. Η δεύτερη μεταφορά είναι το ΚΤΕΛ. Και η μεγαλύτερη, βέβαια, στην ΚΟΗ είναι το ταξί, το οποίο βεβαίως το καλοκαίρι δεν φτάνει ούτε στο αεροδρόμιο, ούτε στην πόλη να μετακινήσει τους τουρίστες μας. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που ταλαιπωρεί και θα αυξηθεί από τη στιγμή που η Fraport, όταν έκανε το presentation τη χρονιά που ανέλαβε τα 14 αεροδρόμια, ανέπτυξε και το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης και αποπεράτωσης του αεροδρομίου μας, όπως επίσης και των τουριστών που θα διακινήσει. Οπότε ο στόχος μέχρι το 2024 της Fraport είναι να φτάσει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια τουριστών. Μεγάλο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και στο πώς θα τους μεταφέρουμε, αν έχουμε αρκετά τους δρόμους μας καθαρούς, τα ρεύματα μας να αρκούν σε όλες τις περιοχές που έχει καταλήμματα, να φροντίσουμε για τα λίμματα να είναι βεβαίως αρκετά, το ρεύμα και το νερό. Είναι 5 πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε πολύ σοβαρά, να λυθούν και να είμαστε έτοιμοι. Εγώ από την πλευρά μου στα ενοικιαζόμενα δωμάτια λέω, ελάτε να είστε νόμιμοι στη λειτουργία σας. Εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να προωθηθείτε, αλλά το μέλλον, εκτός από άλλους παράγοντες, αστάθμιστους παράγοντες, έτσι όπως υπάρχει το χρονοδιάγραμμα, φαίνεται να πηγαίνουμε καλύτερα.